Θα σας αναφέρω κάποια ονόματα τα οποία προσδιορίσαμε από την πρωτότυπη έρευνα που έχουμε κάνει. Κλήταρχος ο Αλεξανδρεύς δίνει μια ημερομηνία 1274, Τίμεος ο Σταυρομενίτης 1274, Ερατοσθένης Αλεξανδρεύς 1228, Έφορος Κυμαίος 1189, Φανίας μαθητής του Αριστοτέλους 1169. Αλλά ας μην αναφέρουμε άλλα, νομίζω ότι είναι ενδεικτικά. Και μια πολύ κέρια ημερομηνία είναι το Πάριο Χρονικό που δίνει μια ημερομηνία το 1208 π.Χ. Εν πάση περιπτώσει, εντοπίζεται αυτή τη συγκεκριμένη επιστροφή το 1207. Το 1207, λοιπόν, αποκλείσαμε την ημερομηνία που δίνει ο Σωσίβιος ο Λάκων το 1514 μέχρι το 1300, διότι τότε τα Μυκηναϊκά κέντρα δεν ήταν στην ακμή τους, οπότε δεν θα μπορούσε να συσταθεί μια μεγάλη υπερπόντια εκστρατεία 1207 πλοίων, όπως αναφέρεται και στον κατάλογο νιών της Ιλιάδος, διότι τότε τα Μυκηναϊκά κέντρα δεν ήταν στην ακμή τους και όπως ξέρουμε πολύ καλά, αυτή η εκστρατεία αντικατοπτρίζει τη δύναμη της Μυκηναϊκής κοινωνίας στα τέλη του 13ου αιώνα. Οπότε επικεντρωθήκαμε στην χρονολόγηση αυτά τα χρόνια από το 1300 μέχρι το 1171, που είδαμε ότι ήταν μια πολύ σωστή χρονολόγηση. Επίσης, 1130. 1130, προσθέσαμε και άλλα 70 χρόνια. Επίσης, να πούμε ότι μετά την... Επίσης, τα αρχαιολογικά δεδομένα είναι τα εξής. Λάβαμε υπόψη όλα τα αρχαιολογικά δεδομένα από την αρχή δηλαδή των ανασκαφών του Σλίμαν και των 9 ανασκαφικών στρωμάτων που βρήκε στο λόφο του Χισαρλίκ. Λάβαμε υπόψη μετά του Ντέρφελ τη στρωματογραφία που προσδιορίζει ότι είναι το 6ο επίπεδο και κατόπιν φυσικά τις τελευταίες έρευνες, οι οποίες είναι πολύ σημαντικές γιατί συνάδουν με τη δική μας την έρευνα. Διότι... Μείνετε σε αυτό σας παρακαλώ, γιατί θα έχουμε την επικοινωνία μετά με τον κύριο Παπαμαρινόπουλο. Θα μας πει και εκείνο τη δική του πλευρά. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η σημασία για την έρευνα αυτή, τι αλλάζει ας πούμε στα ιστορικά δεδομένα της χώρας, του πολιτισμού μας, όλο αυτού του φάσματος τέλος πάντων το οποίο αφορά την Ελλάδα και το ιστορικό της παρελθόν. Το θέμα της ιστορικότητας του Ομήρου και το θέμα της ιστορικότητας και της πραγματικότητας της πτώσης και της άλωσης της Τρίας είναι ακόμα συζητήσιμο. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε ποιο στρώμα έχει γίνει. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση. Μέχρι και τώρα που διεξάγονται ανασκαφές από την ομάδα του Χόφμαν, ο Χόφμαν πια δεν ζει, από το Πανεπιστήμιο του Τίμπιγκεν και του Σινσινάτη στην περιοχή του Χισαρλίκ, η ιστορικότητα του Ομήρου αμφισβητείται. Το να προσδιορίσουμε εμείς επακριβώς αστρονομικά την επιστροφή του Οδυσσέα και κατά συνέπεια το 1207 και κατά συνέπεια να βρούμε ότι 10 χρόνια πιο πριν, δηλαδή το 1217 περίπου, 16-17, έγινε η πτώση της Τρίας, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός και αποδεικνύει την ιστορικότητα του Ομήρου. Άρα λοιπόν αυτό αλλάζει τελείως τον ιστορικό χάρτη, βεβαίως, όχι μόνο της τότε γνωστής Ελλάδας, του ελλαδικού χώρου, αλλά πολύ περισσότερο και όλη την περιοχή στην Μεσόγειο. Κύριε Μητροπέτο, έρχομαι σε εσάς, μιας και αποτελείτε το τρίτο μέρος που φιλοξενούμε εδώ πέρα από την ομάδα και θα επανέλθω μετά σε εσάς, την κυρία Τζάνη και τον κύριο Τσακρινό. Επιμένω λιγάκι στο θέμα αυτό το οποίο ρώτησα την κυρία Μητροπέτρου και βλέπω ότι βεβαίως και η γνώση μεταλαμπαδεύεται από εσάς στην κόρη σας. Λοιπόν, το ερώτημα που θέτω είναι πολύ συγκεκριμένο. Ποια είναι η σημασία της έρευνας αυτής και πώς επηρεάζει όχι πλέον τη μυθολογία αλλά την ιστορία του τότε ελλαδικού χώρου? Κύριε Μούτσο, να σας απαντήσω με μεγάλη περίληψη. Μέχρι τώρα, πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμη και μορφωμένοι, θεωρούσαν ότι τα έπι του Ομήρου είναι πάρα πολύ ωραία παραμύθια. Με έρευνες τέτοιου τύπου, όχι μόνο με τη δική μας, αλλά και με πολλές άλλες που γίνονται και έχουν γίνει και στο παρελθόν, αποδεικνύεται ότι υπό το περίβλημα ενός γνησίου μύθου και όχι ενός παραμυθιού τύπου Χιονάτης και Επτανάνων, κρύβονται πυρήνες αλήθειας οι οποίοι έχουν σχέση είτε με ιστορικά γεγονότα όπως είναι οι παλινοστήσεις των ναυτιλωμένων Ελλήνων μετά από την Τρία, είτε με αλώσεις πόλεων, είτε με σεισμικά φαινόμενα, είτε με κυματοσυρμούς που ακολουθούν κρίξεις ηφαιστείων ή μεγάλους σεισμούς. Και όταν καταφέρνουμε με συνεργασία, και το τονίζω αυτό, πιστεύω ότι από εδώ και πέρα οι έρευνες τέτοιου τύπου, αν δεν γίνονται με τη συνεργασία θετικών και θεωρητικών επιστημόνων, πολύ δύσκολα θα μπορούν να καταλήγουν σε τέτοιου είδους συμπεράσματα. Εδώ λοιπόν συνεργάστηκαν γεωφυσικοί, αστροφυσικοί, φυσικοί, αρχαιολόγοι, φιλόλογοι
και άλλες ειδικότητες και καταλήξαμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα, το οποίο είναι έναυσμα και για πολλές άλλες εργασίες, όχι μόνο στον τομέα αυτών, αλλά και σε πολλούς άλλους τομείς. Από εδώ και πέρα πρέπει να σεβόμαστε τους μύθους των λαών και κυρίως, επειδή εμείς είμαστε Έλληνες, τους μύθους των Ελλήνων. Και αν μη τι άλλο, μυθολογία είναι πλούσια στην Ελλάδα. Οι μύθοι, κύριε Μούτσο, είναι παλύμψιστα, είναι πληροφορίες συμπυκνωμένες και έγκυται στους επιστήμονες, είτε τους θετικούς είτε τους θεωρητικούς και κυρίως στους συνεργαζόμενους επιστήμονες, με επιστημονικό χειρουργικό τρόπο να απομακρύνουν το περίβλημα, να το ανοίγουν να για να μπορούμε να πλησιάζουμε τους ιστορικούς πυρήνες. Και ένα τέτοιο επίτευγμα νομίζω ότι πέτυχε η ομάδα μας και συνεχίζουμε. Λοιπόν, κύριε Τσαγρινέ, θέλω να ακούσω τη δικιά σας άποψη, γιατί έχουμε μιλήσει στο παρελθόν κατά καιρούς για τη μυθολογία, για όλα αυτά τα οποία περιγράφονται στη μυθολογία όπως μια εξελιγμένη τεχνολογία, την οποία κάποιοι αμφισβητούν και λένε, μα τι λέμε τώρα, μπορεί να πρόκειται για παραμυθάκια για μικρά παιδιά. Όμως η έρευνα αυτή αποδεικνύει ότι η μυθολογία κάθε άλλο παρά παραμυθάκια είναι. Μπαίνουμε σε μια καινούργια εποχή. Αφού πρώτα πω συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έκαναν αυτή την έρευνα, τα αποτελέσματα αυτής της έρευνης τα διάβασα πρόσφατα, γιατί και πρόσφατα δημοσιεύθηκαν. Πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά σιγά σιγά να αρχίσουμε να τα βλέπουμε πώς έχουν βαθιά σχέση με την αλήθεια και πώς ταυτόχρονα μπορούν να βοηθήσουν τη χώρα μας για να γίνει για μια ακόμη φορά σε αυτές τις δύσκολες περιόδους που περνάει η Ευρώπη ο ήλιος που θα οδηγήσει και πάλι την Ευρώπη. Θα σας πω αμέσως τι εντοπίζω. Ας μου επιτραπεί να πω μια μικρή ιστορία, πολύ μικρή. Είχα πάει λοιπόν στη Σαρδινία, σε μια ξεχασμένη αποικία στη Σαρδινία, την Ολβία. Να είναι ο Μανάβης, ο Περιπτεράς, να νιώθουν να μου λένε Ολβία σημαίνει happy, σημαίνει ευτυχισμένη. Και να ξέρουν, να είναι καταχαρούμενοι που ζουν σε μια αρχαία ελληνική αποικία. Στο πηγαίνω στο μουσείο μου είπανε μπράβο ρε παιδιά, είστε οι πρώτοι Έλληνες που ερχόσαστε. Δεν είχε πατήσει Έλληνα στο μουσείο, 15-20 χρόνια το μουσείο εκεί. Και φεύγω από την Ολβία, μετά από μισή ώρα φτάνω στην άκρη της Σαρδινίας και περνάω απέναντι στην Κορσική, στον Μπονιφάτσιο. Κοιτάω για λιμάνι, πουθενά το λιμάνι. Πλησιάζω, πουθενά το λιμάνι. Πουθενά το λιμάνι και ξαφνικά αρχίζει να μπαίνει. Λες και ήταν φιόρδο. Και μπαίνουν και φτάνουν τελικά στο λιμάνι της Κορσικής, στον Μπονιφάτσιο. Παίρνω ένα από τα guides, από τους οδηγούς. Ναι. Και ένα κεφάλαιο αναφέρεται πώς όλο αυτό το κομμάτι, το πώς μπαίνει το καράβι, περιγράφεται στη Ραψοδία Κάπα για τους λεστριγόνες του Οδυσσέα. Το ταξίδι του Οδυσσέα στον Όμηρο, ο Όμηρος το περιγράφει ακριβώς. Άλλο ένα χαρακτηριστικό δηλαδή σημάδι που αποτελεί ιστορικό. Αποτελεί στοιχείο. Ότι τα ομηρικά επί είναι κωδικοποιημένη επιστήμη. Είναι κωδικοποιημένη επιστήμη και μπράβο που έρχονται επιστήμονες στον 21ο αιώνα και το βγάζουν προς τα έξω. Επιτέλους να καταλάβουμε ότι είναι ιστορικά μυθολογούμενα. Είναι κωδικοποιημένη ιστορία που πρέπει να βγει στο φως. Αν δεν κάνω λάθος, και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Πελεγρίνης, έχει κάνει μια ιδιαίτερη έρευνα πάνω στην αποκωδικοποίηση των επών του Ομήρου. Θα έχουμε την ευκαιρία, ελπίζω, να θίξουμε και αυτό το θέμα. Κυρία Τζάνη, λοιπόν, εγώ θέλω πραγματικά. Δώστε μου μισό λεπτάκι, ναι. Διότι είπε κάτι ο κ. Αγρινός που είναι πάρα πολύ σημαντικό, νομίζω, στην περαιτέρω φάση. Μίλησε για αν θέλετε, τον επαναπροσδιορισμό της Ελλάδας σαν τον ήλιο για την Ευρώπη. Μονό. Και επειδή ακριβώς στο συμπόσιο που έγινε αναφερθήκαμε πάρα πολύ συγκεκριμένα στο θέμα αυτό, θέλω ένα πρώτο σχολιασμό στο θέμα που ακούσαμε για την έρευνα, αλλά και για την κουλτούρα που έχει επηρεαστεί από την Ελλάδα. Λοιπόν, ήθελα να πω καταρχήν να συγχαίρω τους ανθρώπους αυτούς και τους ευχαριστώ προσωπικά, γιατί πολύ καινοτόμα είναι η σοφία που είπε ο Ίσεκτον, ο συνάδελφος νομίζω, ότι πρέπει να είναι διαφορετικές ειδικότητες. Σωστό. Διαφορετικά δεν γίνεται. Αυτό το βλέπουμε και στις νευροεπιστήμες. Με καταλαβαίνετε. Βεβαίως. Λοιπόν, οι θετικές με τις θεωρητικές ακριβώς. Επιστήμες. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν το εξής πράγμα. Γνωρίζαμε όλοι ότι ο μύθος δειλεί αληθείαν. Φανερώνει μια αλήθεια. Mm-hmm. Και πολύ σοφά περιέγραψε, φανταστείτε ένα αγγείο που βυθίζεται στη θάλασσα και μένει 5 αιώνες, 1000 χρόνια, έχει επιθέματα επάνω και πρέπει να τα βγάλεις αυτά, πολύ ωραία είπε, για να δεις αυτό που υπάρχει. Εγώ όμως θέλω να πω
πριν σας πω τι αλλάζει, πολύ σύντομα δύο πληροφορίες να δώσω. Η μία είναι από τον καθηγητή, τον κύριο Παϊπέτη Στέφανο του Πολυτεχνείου Πατρών, ναι, ο οποίος αυτός είχε δουλέψει στην ΑΣΕ και στο MIT, γιατί παίρνοντας την περιγραφή του Ομήρου και κάνοντας, βάζοντας τα κράματα για την ασπίδα του Αχιλλέως και του Έαντος, ναι, με τον τρόπο που λέει ο Όμηρος, ήταν αδιαπέραστα, αν τα αλλάζατε, και θα άξιζε, ήταν διαπερατά. Και θα άξιζε τον κόπο να καλέσετε τον κύριο Παϊπέτη, έχει θαυμαστά πράγματα να σας πει και να σας δείξει. Αυτό είναι το ένα, που σημαίνει ότι ο Όμηρος ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Το άλλο είναι το εξής. Ο Όμηρος περιγράφει το εργαστήριο του Υφαίστου και μιλάει για τα αυτοκινούμενα, δηλαδή τα ρομπότ που λέμε σήμερα, και μιλάει για πράγματα τα οποία μας φαίνονται, η επιστημονική φαντασία θα μας φαινόταν. Και όμως, δεν ξέρω γιατί ήταν και κλεισμένο των θυρών, πριν αρκετά χρόνια, πρέπει να είναι 12, και επικαλούμε τον τότε πρίτανη του Πολυτεχνείου, τον Μαρκάτο, ναι, εγώ κλήθηκα από τον Τάσιο, τον συνάδελφο, αυτόν τον εξαίρετο επιστήμονα και φιλόσοφο, ο οποίος ήταν καθηγητής του οπλισμένου σκυροδέματος, δηλαδή των πετών, δεν μιλάμε τώρα για κανέναν άνθρωπο, έτσι, ο οποίος εκεί παρουσία κάποιων ξένων με χρήματα, όπως μας είπαν, του πρώτου κοινοτικού πλαισίου και συνεργασία γερμανική, ελληνική και γαλλική, φτιάξαν και μας δείξανε. Διόνυσο, αν θυμάμαι καλά, χρυσό περίπου τόσο σε ένα τρίποδα που λειτουργούσε και με κλεψίδρα, ναι, και με ηλεκτρισμό, ο οποίος χόρευε, έπινε, μας χαιρετούσε κτλ. Ένα ρομπότ δηλαδή. Ακριβώς. Βασισμένη στις σημειώσεις του Ήρωνος του Αλεξανδρέως, όπως μας είπαν, που σχολιάζει αυτά που λέει ο Όμηρος για τα εργαστήρια. Μια άλλη πληροφορία που θέλω να σας δώσω και την οποία την έχω από τον υπεύθυνο της NASA, τον Μπόλτον, τον Σκοτ Μπόλτον, που είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα Δίας και τον οποίο τον είχαμε το 9 και τον τιμήσαμε. Λοιπόν, μου έλεγε ότι παίρνουν, για να στείλουν τα οχήματα έξω, παίρνουν κλασικούς φιλολόγους στην αρχή και τους βάζανε να διαβάζουν τις οδηγίες που δίνει η Κίρικη στον Οδυσσέα για, ναι, να περάσει τη Σκύλα και τη Χάριδη, και με αυτόν τον τρόπο τα μαθηματικοποιούν. Εγώ δεν ξέρω και δεν ξέρω μαθηματικά, ναι, σας λέω τι μου είπε, και δεν εξαχνούνται. Δηλαδή δεν γίνεται καπνός από τον ήλιο το όχημα ή δεν συνθλίβεται την ώρα της εξόδου του από το Δία. Μείνετε σε αυτό, όλα... μείνετε σε αυτό, σας παρακαλώ, πριν να πάμε σε διαφημίσεις. Θα μου πείτε τι ακριβώς γίνεται μετά. Πάμε στο θέμα, διότι έχει πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να συζητήσουμε και με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Διάλειμμα λοιπόν.